Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, τον κύριο Γρηγόρη Τσιούμαρη. Καλησπέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Βακαρτσέ. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε. Πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη με τους διευθυντές των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας με τηλεδιάσκεψη, όσον αφορά και τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, αλλά και το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Ένα πρώτο σχόλιο. Κατά πόσο είμαστε σε ετοιμότητα και φυσικά και αυτή, πόσο σημαντική ήταν και αυτή η τηλεδιάσκεψη για να δείτε και εσείς πώς προχωράνε και οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας. Να πω, κύριε Βακαρτσά, ότι εμείς μηνιαίως πρέπει να απολογηθούμε για το τι έχουμε κάνει και να προγραμματίσουμε για τον επόμενο μήνα. Και φυσικά ενημερώνουμε τον Περιφερειάρχη για το τι έχουμε κάνει και το τι θα κάνουμε. Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνετε ότι οι συνεδριάσεις αυτές είναι αυτή τη στιγμή απογορευτικές, τελείως απογορευτικές, έχουμε φορτώσει όλοι πάνω στα προσωπικό μας κομπιούτερ ένα πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης και αυτό όχι φυσικά μόνο για εμάς, αλλά για όλους τους υπαλλήλους, τους συμμετέχοντες σε διάφορες επιτροπές και νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Όσο για την προχθεσινή σύσκεψη, είναι μια προκαθαρισμένη σύσκεψη που γίνεται την πρώτη και το επόμενο 15ήμερο του μηνός. Και έτσι αποφασίσαμε λοιπόν να βρεθούμε όλοι μπροστά στην οθόνη και να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία ήταν ότι μπορέσαμε και συμμετείχαμε 20 άτομα, 20 διευθυντές, προϊστάμενοι κλπ. Λοιπόν, εκεί αναπτύξαμε τα θέματα τα οποία μας αφορούν αυτή τη στιγμή για τον προγραμματισμό, για τον απολογισμό και κυρίως έγινε ένας απολογισμός για τον κορονοϊό. Εκεί τι ακριβώς έχουμε όσον αφορά τα αποτελέσματα για τον κορονοϊό, πήρατε και κάποιες πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα μέχρι στιγμής σε υπαλλήλους της ΠΙΕΠΣΟΝ και δεύτερον, ότι θα προμηθευτείτε θερμόμετρα ώστε να ελέγχονται οι εισερχόμενοι στο κτίριο της ΠΙΕΠΣΟΝ και στη ΖΕΠ τώρα. Δεν το έχουμε δει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής κάπου. Είναι δική σας πρωτοβουλία. Αν θυμάστε και στην προηγούμενη συνέντευξη που μου είχατε ζητήσει, ναι, έτσι τηλεφωνικά, είχα αναφέρει. Προτού ακόμη μας έρθουν οι οδηγίες κάτω από τον ΕΟΔΗ, εμείς είχαμε ξεκινήσει με τη λογική, με το ένστικτο, όπως τα λέτε, πες το, να προσπαθήσουμε να προφυλαχτούμε εμείς, να προφυλάξουμε τις υπηρεσίες μας, να προφυλάξουμε τους πολίτες που έρχονται να εξυπηρετηθούν εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό είχαμε πάρει τότε τα μέτρα που εγκαίρως μοιράσαμε τις μάσκες, δώσαμε τα αντισηπτικά κλπ. Και φυσικά την άλλη μέρα μας είχε έρθει η οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Εν πάση περιπτώσει, όπως θέλω να ξανατονίσω, ειδικά το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι το κτίριο που δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Σύμφωνα με μια αναφορά που μου έκανε η διευθύντρια της προβάθμιας εκπαίδευσης, τον προηγούμενο μήνα ανέβηκαν για αιτήσεις και μόνο 3.237 άτομα. Μάλιστα. Έχουμε εδώ και τις υπηρεσίες της φιλοξενούμενες, όπως λέμε σε εισαγωγικά, όπως είναι τα φάρμακα υψηλού κόστου στο ΟΠΗ, όπως είναι το ΚΕΠ του Δήμου Κοζάνης, τα οποία συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο. Έπρεπε λοιπόν και εμείς να προφυλακτούμε σε όλον αυτόν τον κόσμο. Φυσικά όλες οι εκκλήσεις που έγιναν και σας ευχαριστούμε πολύ για να έρχονται μόνο για τις απαραίτητες υποθέσεις τους, τις επίγουσες κατά κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει εισακουστήκαμε μέχρι σε ένα σημείο, αλλά και εμείς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε όλα αυτά στην τύχη. Και βλέπετε και ενημερώνεστε από τα δελτία τύπου από ό,τι βλέπω. Προβήκαμε σε πάρα πολλές ενέργειες, όπως η απολύμανση που έχουμε κάνει του χώρου και πρόσφατα εισηγήθηκα να αγοράσουμε και 7 θερμόμετρα για να μπουν σε όλα τα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας, γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο της Ομαρχίας εδώ, έχουμε και άλλα πολύ σύχναστα. Να φανταστείτε ότι με το που ξεκίνησε αυτή η ιστορία του κορονοϊού κλείσαν τα μηχανολογικά της Θεσσαλονίκης, της Βέρειας, της Νάουσας, της Έδεσας και τρέχαν όλοι, ας πούμε, στο δικό μας το μηχανολογικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κόσμο είχαμε. Γι' αυτό και εμείς πήραμε διάφορες προφυλάξεις, έτσι βάλαμε με ραντεβού, αποφύγαμε τις ουρές ιδιαίτερα εδώ στο κτίριο. Δουλεύει δηλαδή η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όποιος θέλει δηλαδή, αν δεν εξυπηρετηθεί ή με email ή με το τηλέφωνο, ναι, ηλεκτρονικά, μπορεί να έρθει εκεί, αλλά με ραντεβού πλέον. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό, ναι, και δεν έχουμε πλέον, έχει μπει στη τάξη ο κόσμος. Ναι, ναι. Έχουμε κλείσει τα σανσέρ, κρατάμε μόνο σανσέρ για έκτατες ανάγκες, έτσι για να μην γίνεται διάδοση, ξέρετε, από τα διάφορα πόμολα κλπ. Και προχθές δήλωσα σε αυτή τη σύσκεψη που είχαμε με τους διευθυντές ότι τουλάχιστον αισθάνομαι ικανοποιημένος. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ, κύριε Βακαρτσά, μέχρι στιγμής σε αυτό το πολυσύχναστο κτίριο
δεν έχουμε τουλάχιστον κάποιο κρούσμα. Θα αυξηθούν τα μέτρα, θα έχουμε περισσότερα προστατευτικά το επόμενο διάστημα, τι σχεδιάζετε? Από χθες ήδη εφαρμόσαμε τη θερμομέτρηση των εισερχομένων μέσα και των υπαλλήλων φυσικά, για να προλάβουμε, ξέρετε, ας πούμε, κάποιο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι και σε αυτό είναι ένα πολύ ασφαλές μέτρο για αυτούς που εισέρχονται μέσα, όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτούς που εισέρχονται, και έχει ήδη εφαρμοστεί. Αύριο θα έχετε το σχετικό δελτίο τύπου. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να φύγουμε από τον κορονοϊό, αλλά απλά επειδή υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη, δεν σταματάει η περιφέρεια, δεν σταματάει η Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης. Είδαμε ότι από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε την Περιφερειακή, είχε πέρασει ομόφωνο τρόπο δημοπράτηση του έργου ολοκλήρωση κτηριακών υποδομών τη σχολή πυροσβεστών στην Πτολεμαίδα, μετά από δική σα συζήγηση. Μιλάμε για ένα έργο πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πόσο σημαντικό είναι για την αναβάθμιση των παρεμβάσεων στην ποιότητα εκπαίδευση τη σχολή και τι περιλαμβάνουν αυτέ οι παρεμβάσει πλέον? Δεν ξέρω αν θα το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, κύριε Βακρατσά, αλλά η σχολή η αστυνομία στην Πτολεμαίδα ήταν έργο της δημικής μας δημοτικής αρχής, όπου είχαμε δώσει ένα πολύ σοβαρό ποσό τότε για να το αναμορφώσουμε, και πραγματικά είχαν μείνει έκπληκτοι όσοι είχαν έρθει και επισκέφτηκαν αυτούς τους χώρους και κυρίως οι φιλοξενούμενοι σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Ήταν η πρώην σχολή δημοτικής αστυνομίας, ήταν δήμαρχος Πτολεμαίδας, τώρα είναι η σχολή πυροσβεστών. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, του κ. Καρυπίδη έγιναν και δεύτερη παρέμβαση, αν δεν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 64 εκατομμύρια ευρώ, όχι 640.000 αν θυμάμαι το νούμερο καλά, και γίνεται μια δεύτερη παρέμβαση τώρα, είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε κάποιες εγκαταστάσεις όπως τους χώρους άθλησης, γύμνασης κλπ. Νομίζω ότι θα τελειοποιηθεί πλέον. Ήταν ένα παλιό κτίριο, είχαν γίνει αρχικές διαμορφώσεις, έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά, αλλά αξίζει τον κόπο για αυτό που προσφέρει στη χώρα μας, πλέον και όχι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Μάλιστα, είναι μια σχολή η οποία έχει πάρα πολλούς πυροσβέστες και το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την ευρύτερη περιοχή. Τι περιλαμβάνουν τώρα αυτές οι παρεμβάσεις μέσα, να αναφερθούμε λίγο? Ναι, Σε διάφορες, όπως σας είπα προηγουμένως, μια αίθουσα 424 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει μια σκεπαστή αίθουσα όπου θα μπορούν να συγκεντρώνονται, να αθλούνται κλπ. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε. Και διάφορες παρεμβάσεις όπως είναι στις περιφράξεις, κάποια ιστορικά κόμματα κλπ. Είναι ένα έργο κοστολογημένο. Φυσικά αυτά τα έργα πηγαίνουν όλα με καμιά 50-60%. Την προηγούμενη φορά το έργο είχε 64% έκπτωση. Θα υπολογίζετε ότι θα δαπανίσουμε περίπου τα μισά λεφτά, αλλά η αρχική κοστολόγηση του έργου είναι στα 750. Μάλιστα. Τώρα, κύριε την Περιφερειάρχα, άλλες τι προτεραιότητες έχετε ως ΠΕ το επόμενο διάστημα? Μπορεί ο κορονοϊός και όλες οι εξελίξεις να έχουν σταματήσει πολλά έργα, αλλά πάλι έτσι ό,τι μπορέσετε να προγραμματίσετε, το σχεδιάζετε και υλοποιείτε. Κύριε Βαχρατσά, ειλικρινά, εγώ περισσότερο γι' αυτό ήθελα να βγει και αυτό το δελτίο, για να δει ο κόσμος ότι εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε εδώ. Παρόλο ότι υπάρχει έλλειψη του προσωπικού, παρόλο ότι υπάρχουν πολλοί που είναι στα σπίτια τους, παρόλο ότι δουλεύουν με την τηλεδιάσκεψη κάποιοι, αλλά εμείς συνεχίζουμε απρόσκοπτα όλες αυτές τις εργασίες. Και θα σας πω ότι, μια και αναφερθήκατε στα έργα, ότι τα έργα μας μελετούνται, συνεχίζουν κανονικώς, θα βγουν στις δημοπρασίες. Ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας κάνει διασκέψεις και αυτή και προχωράει τα έργα. Εκεί το πρόβλημα είναι φυσικά η συγκέντρωση των διάφορων επιτροπών, Επιτροπές Δημοσίων Έργων κλπ. Αυτά έχουν σταματήσει. Ναι. Αυτές όλες ξεκίνησαν λοιπόν και δουλεύουν με τις διασκέψεις. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε και κάνουμε κι εμείς. Και δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση όσον αφορά το ρυθμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ. Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο. Οι άνθρωποι πάντα φαίνονται στα δύσκολα του βυθού. Και τώρα που είναι παντού δύσκολα, κοίτα τι κάνουμε εμείς. Κοίτα τους ανθρώπους που στέκονται στην πρώτη γραμμή. Πόσο πολλά είναι έτοιμοι να δώσουν. Κοίτα την κοπέλα στο σούπερ μάρκετ.
το νεαρό στα ράφια, την κυρία στο φαρμακείο. Κοίτα τους που δεν έχουν αφήσει μια στιγμή τη θέση τους. Αμαξάκια, κοίτα τα παιδιά που κάνουν delivery. Κάτασπρα φεύγουν. Τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δρόμο και μας φέρνουν. Τους καλλιτέχνες που μας εμπνέουν σε σένα, ναι. Και τους δασκάλους που δεν θα αφήσουν ούτε ένα παιδί πίσω. Τα κοίτα αυτούς που τρέξανε να γίνουν εθελοντές. Στις χιλιάδες που τρέξανε. Κοίτα και αυτούς που μας προστατεύουν. Πολεμιστές που δεν υποχωρούν ποτέ. Φοράς και σε δυο λιοντάρια. Κοίτα και το διπλανό σου. Αυτόν που φοβάται για τη δουλειά του, αλλά δεν φοβάται να κάνει το σωστό. Να μείνει σπίτι του. Ενωμένοι κάνουμε πάντα το καλύτερο. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, και θα τελειώσουν, ίσως να μην τα θυμόμαστε μόνο σαν μια κακή στιγμή, αλλά σαν τη μέρα που είπαμε «Κοίτα πόσο καλοί μπορούμε να είμαστε». Και τότε ίσως όλοι να έχουν κάτι να μάθουν για εμάς. Από εμάς, τους Έλληνες. Πολιτική προστασία. Μένουμε σπίτι. Βγαίνουμε νικητές.